θέλει να κάνει τίποτε. Γιατί το λέτε το παρακαλύτερα, ξέρετε πώς θα είναι το κλίμα? Ξέρω ότι έχει προηγηθεί. Ο κύριος Χαρδούβελης είπε προχθές στη συνέντευξή του στο Bloomberg ότι θέμα διαγραφής χρέους δεν θέτει η ελληνική κυβέρνηση. Και όταν δεν θέτεις θέμα διαγραφής χρέους, εμείς λέμε του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, του πραγματικά μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τι πας να διαπραγματευτείς? Αφού το βασικό πρόβλημα της χώρας σήμερα, εκτός από τις πολιτικές των μνημονίων που φτωχοποιούν και κάνουν δυστυχισμένους τους πολίτες, είναι το ζήτημα ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αποπληρώσει ένα δημόσιο χρέος που αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 320 δισεκατομμύρια ευρώ, στο 175% του ΑΕΠ. Δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί αυτό ο κύριος Σαμαράς. Και δεν μπορεί, πρώτο, γιατί η κυβέρνησή του λέει ότι είναι βιώσιμο. Ακούσατε πριν και τον συνάδελφο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είπε το χρέος μας είναι βιώσιμο. Όταν πας να διαπραγματευτείς με τους εκπροσώπους των πιστωτών, των δανειστών της χώρας, και λες προκαταβολικά, πρώτο, ότι δεν θέτεις θέμα διαγραφής χρέους, Χαρδούβελης, και δεύτερο, ότι το χρέος σου είναι βιώσιμο, που ειδικά ο κύριος Βενιζέλος το έχει κάνει σημαία του, ότι είναι βιώσιμο το χρέος, θα σου πει και ο άλλος, αφού είναι βιώσιμο το χρέος σου, γιατί θες να σε ανακουφίσω από αυτό? Όταν θα έρθει ένας επενδυτής εδώ, να πει θέλω ρε παιδί μου να επενδύσω 50 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια, 500.000 ευρώ. Τι θα του πεις εσύ, το χρέος δεν έρθει από τη χώρα, το χρέος είναι, δεν είναι βιώσιμο ή είναι βιώσιμο το χρέος? Ναι, θα σας και θα το κοιτάξουμε. Δηλαδή, ακούστε, μα είναι το στοιχειώδες. Που θα σας απαντήσω. Πώς θα ξέρει? Αυτό που είπε ο κύριος Χαϊκάλης. Θα ρωτήσει και την κυβέρνηση. Αυτός που θα έρθει να επενδύσει, σίγουρα θα ρωτήσει. Και θα ρωτήσει και οργανισμούς οι οποίοι αξιολογούν την οικονομία κλπ. Και όποιος ξέρει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας από 129% που ήταν όταν μας βάλανε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στα ανθρωποκτόνα μνημόνια και μας βάλανε δήθεν γι' αυτό το χρέος που δεν μπορούσε η Ελλάδα να αποπληρώσει, και σήμερα με 63 δισεκατομμύρια θυσίες του ελληνικού λαού που πήραν οι κυβερνήσεις και η Τρόικα από την τσέπη του, έχει φτάσει στο 175%, δεν θα επενδύσει στην Ελλάδα. Ή κάποιος που έβγαλε τα λεφτά του έξω, αν ξέρει ότι παραμένει αυτό το δημόσιο χρέος που δεν μπορεί να αποπληρώσει ο ελληνικός λαός και η χώρα μας, ακόμα και ο λαός αν γίνει σκλάβος, τον πουλήσουν σκλάβο και η χώρα μας γίνει απικία, δεν θα επενδύσει. Δεν θα φέρει τα λεφτά του. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Τώρα, συγγνώμη, τι κάνετε τώρα? Το βασικό ξέρετε. Προσπαθείτε να πείτε σε κάποιον που πάνε για τη φορολογική αμνηστία, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσει, του λες μην το κάνεις. Δεν προσπαθώ να πω αυτό, αλλά προσπαθώ να πω ότι αν δεν γίνει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, αν δεν διαπραγματευτεί, αν διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, μια ελληνική κυβέρνηση, εμείς λέμε αριστερή κυβέρνηση αύριο, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάσα για την οικονομία και την κοινωνία. Η κυβέρνηση λέτε να μην θέλει τη διαγραφή? Η κυβέρνηση δεν γιατί μπορεί το, η κυβέρνηση, το να το ζητήσει είναι εύκολο, το να το επιβάλλει είναι εύκολο. Η κυβέρνηση το έχει δηλώσει επίσημα πολλές φορές. Αφενός μεν με τον κύριο Στουρνάρα, όταν είχε τεθεί κάπως το ζήτημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ο κύριος Στουρνάρας ως συνήθως ρώτησε το Σόιμπλε, του είπε ξέχασέ το Γιάννη. Και ο Γιάννης το ξέχασε. Και ο Χαρδούβελης προχθές. Ναι, Γιάννη. Ναι. Όχι, και αυτός Γιάννης λέει, λέγεται, ναι, θα το ξαναπεί πάλι. Ναι. Και από την άλλη, ο κύριος Χαρδούβελης προχθές στο Bloomberg. Αν σας πούνε εσάς, ξεχάσετε το τι θα κάνετε, είναι το ερώτημα, κύριε Στρατούλη. Κοιτάξτε, επιστρέπουμε πάλι στο κλασικό ερώτημα. Ναι, αν κάνουμε... Εάν σας πούνε ξέχασέ το. Δημήτρη, ξεχάσέ το, θα σου πει ο Σόιμπλε στα γερμανικά. Τι θα κάνεις εσύ? Δεν θα το ξεχάσουμε. Τι θα κάνουμε? Δεν θα το ξεχάσουμε. Ήδη και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη διαγραφή, το διασφαλίζοντα διεθνή στηρίγματα, συμμαχίες, τον ελληνικό λαό μαζί μας, με τους αγώνες του. Εγώ ακούω ήδη βουλευτές σας στις τηλεοράσεις, οι οποίοι λένε εντάξει ρε παιδί μου, και 100 χρόνια άμα πάει. Εγώ δεν άκουσα κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να πει αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω ακούσει στο τηλεοράσιο. Όχι όλοι μαζί. Για να σας το διευκρινίσω. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ανακοίνωσε το έκτακτο πρόγραμμα, το κυβερνητικό του πρώτου διαστήματος, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν σαφής, σαφέστατος. Η κυβέρνηση, η αριστερή, η αντιμνημονιακή, η προοδευτική, το πρώτο που θα διεκδικήσει είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Είπε για ρήτρα ανάπτυξης για το υπόλοιπο, να αποπληρώνεται αν έχει ανάπτυξη η χώρα, και είπε επίσης για μία περίοδο χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα πληρώνει η χώρα τόκους και χρεολύσια, για να μπορέσει αυτούς τους πόρους να τους ρίξει στην ανάπτυξη της χώρας. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η θέση. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι θα το διεκδικήσετε. Εάν το αρνηθούν οι άλλοι, τι θα κάνετε, είναι το ερώτημα. Οι άλλοι μπορεί να τα αρνηθούν να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς να επιμένουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το διεκδικώ, σημαίνει το ζητάω, το προσπαθώ, το επιβάλλω, και όταν μου αρνηθούν πρέπει να έχω κάτι, ένα δεύτερο σχέδιο.
θα το διεκδικούμε μέχρι τέλους και στηριγμένοι στον ελληνικό λαό θα κάνουμε αυτό που είναι προς το συμφέρον του λαού και της χώρας. Να κάνω μια παρατήρηση. Σε λίγο σε εσάς, κύριε Χαϊκά. Γιατί αλλιώς, κοιτάξτε, και τις Νέες Δημοκρατίες δεν το συζητάμε και κάθεται στα αυγά της. Τότε γιατί να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας εκλέξει. Να μας πούνε για μας, ξέχασέ το και να καθίσουμε στα αυγά μας. Μα είναι δυνατό. Να σας ρωτήσω, κύριε Σατούλη, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σε άλλη εκπομπή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καφαντάρη, μου είπε αν πάει 100.